Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Τάκη Τρακουσέλη, δημοσιογράφο, να συντονίσει το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Νέες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας». Ομιλητές είναι οι κύριοι Θεοδώρα Καλινέσκου, Ευάγγελος Κουτρομιχάλης, Σοφία Στάμου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ολυμπία Οδού, Εμμανουήλ Φανδρίδης και Γεώργιος Παπαντονόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αυτοκινήτου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Καθίστε. Έχουμε debate. Έχουμε χρόνο. Γεια σας και από μένα. Είναι τιμή μου κάθε χρόνο να είμαι σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ. Αναπτύσσονται πολύ σημαντικά θέματα, τόσο σε ό,τι αφορά την αυτοκίνηση, την τεχνολογία, αλλά και την ασφάλεια, πολύ σημαντικό. Ακούσαμε και την ομιλία του κυρίου Κουντρομιχάλη, του υποδιοικητή, η οποία εμένα με συγκλώνησε για όλα αυτά που είπε, αλλά και του γιατρού μας. Καλά, ο γιατρός μας έχει δει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, πάλι καλά που είναι σε μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, που τον ξέρω και προσωπικά, με όλα αυτά που βλέπει στο ΚΑΤ και με τα τροχαία ατυχήματα. Δεν θα κάνω τη σύσταση, νομίζω ότι την κάνανε, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε, να συζητάμε και για, και για το αυτοκίνητο και για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα πάνω σε αυτό, τόσο πιεζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα όρια ασφαλείας κάθε φορά είναι και πιο αυστηρά, όσο και για λόγους ηθικούς, θα έλεγα, διότι καμία εταιρεία δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι μια έτσι, ιστορία διαφορετική, διότι πέρα από την παιδεία που έχουμε ως οδηγοί, αλλά και την κατάσταση των δρόμων, η οποία πρέπει να σημειώσουμε βελτιώνεται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους εθνικούς δρόμους, όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας πολλές φορές μπορεί να μην λειτουργούν καν ή να μην μπορέσουν να αποδώσουν όσο πρέπει να αποδώσουν, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και διαχρονικά, έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και πώς πρέπει να είναι σωστά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τα αριστερά. Έτσι, από τα αριστερά και να πάμε προς τα εδώ. Οπότε, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαντονόπουλος, είναι από την Εθνική Ασφαλιστική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ πρέπει να οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει ουσιαστικά να επιβραβεύουν τους σωστούς οδηγούς, τους οδηγούς με τα λιγότερα ατυχήματα. Διότι ένας οδηγός με λιγότερα ατυχήματα δεν είναι μόνο ότι το αυτοκίνητό του μπορεί να είναι πιο καινούριο, ακόμα και με παλαιότερα αυτοκίνητα υπάρχουν οδηγοί πιο συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι όταν οδηγούν, οδηγούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο κτλ. Εσείς πώς λοιπόν επιβραβεύετε αυτούς τους οδηγούς? Το σύστημα που εφαρμόζει η Εθνική Ασφαλιστική είναι ένα παραμετρικό τιμολόγιο, το οποίο ουσιαστικά μέσα στις παραμέτρους τους οποίους εξετάζει είναι η συχνότητα των ατυχημάτων, των οποίων ένας οδηγός στο χαρτοφυλάκι έτσι θα έχει δώσει στο κάτι διάρκεια που είναι ασφαλισμένος. Ωστόσο, εξετάζει και τις παραμέτρους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια του αυτοκινήτου, που ουσιαστικά συμβάλλουν στην αποτροπή της έκτασης της βλάβης και κυρίως των σωματικών βλαβών. Και εκεί θα σταθώ περισσότερο, γιατί για τις υλικές ζημιές μιλάμε για αποδεδειγμένη αποτίμηση. Σωματικές βλάβες, οι οποίες αναφέρθηκαν και καταλανίζουν όλη την κινεμάστικα στη χώρα και που ουσιαστικά διαμορφώνουν το ασφάλιστρο στο τιμολόγιο και σε σχέση το ασφάλιστρο της στην Ελλάδα με το ασφάλιστρο στην Ευρωπαϊκή υπόλοιπη επικράτεια, είναι πολύ πιο χαμηλό, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στους τραυματισμούς δεν έχουμε μόνο τον τραυματισμό, έχουμε και το θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, στα οποία ουσιαστικά μιλάμε για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη, που ο θεσμός της οικογένειας επεκτείνεται μέσα στην αποζημίωση. Και σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, η τιμολόγηση των αυτοκινήτων έχει παραμέτρους, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενεργητική παθητική ασφάλεια του αυτοκινήτου, τόσο στην αστική ευθύνη, υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες, όσο και στις προαιρετικές καλύψεις, γιατί ένα καινούριο αυτοκίνητο έχει τις δυνατότητες αποτροπής από τα συστήματα που έχει να δώσει ή να δημιουργήσει μια ζημιά. Οπότε υπάρχουν αντικίνητρα. Ακριβώς. Για τα παλιά αυτοκίνητα. Υπάρχουν αντικίνητρα. Αυξάνοντας τα ασφάλιστρα. Αυξάνοντας τα ασφάλιστρα.
Ναι, γιατί εντάξει, παλαιότερα. Σε σχέση, σε συνδυασμό πάντα με τις άλλες παραμέτρους που είναι η κίνηση των οχημάτων. Κάτι όμως που θέλω να σταθώ που είναι πάλι πολύ σωστό που τέθηκε από τον κύριο υποδιοικητή, είναι ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την τιμολόγηση των οχημάτων και δεν εξετάζουμε στη χώρα μας την συμπεριφορά των οδηγών. Που αυτοί, καθεαυτοί, είναι αυτοί που ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο αν θα γίνει ένα ατύχημα ή όχι. Ίσως είναι και πιο σημαντικός, διότι έτσι, ο δρόμος είναι το δεδομένο. Έτσι, το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς πάνω. Το αυτοκίνητο, λίγο πολύ, είτε παλιό είτε καινούριο, είναι ένας συνειδητοποιημένος οδηγός που έχει την συμπεριφορά την κατάλληλη. Θα μπορεί να δημιουργήσει ή να μην δημιουργήσει ένα ατύχημα. Είναι κάτι που στη χώρα μας δεν το εξετάζουμε καθόλου σαν παράμετρο τη συμπεριφορά του οδηγού. Εξετάζουμε στην ασφάλιση του αυτοκινήτου το όχημα και όχι τον οδηγό. Το βάζω αυτό σαν θέμα γιατί ουσιαστικά συμβάλλει σε όλη τη δομή που θέλουμε να λειτουργήσουμε στην πρόληψη, στην σωστή συμπεριφορά των πολιτών, όπως αναφέρθηκε ότι μία φορά μπορεί να κάνει ένα παράπτωμα. Πώς το ελέγχετε μορία. Αυτό, δεν υπάρχει εταιρεία. Δυνατότητα να το ελέγξεις από τη δική μας πλευρά. Γιατί ουσιαστικά, ακόμα και η βάση πληροφοριών της Ενώσης Ασφαλιστικών Εταιριών δίνει στοιχεία για το όχημα και όχι για τον οδηγό. Και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών με την αστυνομία, με τις αρχές, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε τα τροχαία ατυχήματα, τους οδηγούς, τη συμπεριφορά τους, σε σχέση με την τιμολόγηση. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τέτοια, γιατί γίνονται με το pay how you drive, το οποίο όμως δεν είναι καθολικά για να βλέπεις τη συμπεριφορά του οδηγού και να τον τιμολογήσεις. Θα μπορούσε να το κάνεις, αλλά δεν είναι όμως κάτι το οποίο καθολικό η εταιρεία ή η κάθε εταιρεία το βάζει στο τιμολόγιο της σαν παράμετρο για την τιμολόγηση του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Να περάσουμε στο γιατρό μας, μιας και είναι δίπλα. Εντάξει, θα κάνω μία ερώτηση την οποία πολλοί ίσως σας την έχουν κάνει πάρα πολύ, κύριε Φανδίδη, αλλά νομίζω θα το βαρύνουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι συγκλονιστικό συμβαίνει στην Ελλάδα με τα τροχαία ατυχήματα. Έχετε δει πάρα πολλά περιστατικά που σας φέρουν όταν είστε στο νοσοκομείο, όταν είστε βάρδια. Φαντάζομαι ότι θα έχουν χαθεί και άνθρωποι πάνω στο χειρουργικό τραπέζι από τα τροχαία ατυχήματα. Τι είναι αυτό που αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει όλη η γκάμα τραυματισμών, υπάρχει ο θάνατος, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται δυστυχώς και δεν προλαβαίνεις, τα ακούσαμε πριν, να παρέχεις βοήθεια είτε στο χειρουργείο είτε πριν το χειρουργείο. Είναι άνθρωποι που χάνουν δηλαδή κατά τη μεταφορά. Άρα που πράγματι έχουν πεθάνει στο χειρουργικό τραπέζι. Εγώ μια σκηνή μου έχει μείνει αποτυπωμένη και θα ήθελα να τη μεταφέρω σε εσάς, δημιουργώντας έτσι ίσως ένα κλίμα έτσι λιπερό. Το Σάββατο, το Πάσχα, το Μεγάλο Σάββατο στην Ανάσταση, που συνήθως εμείς εκεί ως κλινική χειριού δουλεύουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και τις κροτίδες στη χώρα αυτή, που ευτυχώς λιγάκι μειώνονται και έχουμε τους τραυματισμούς στα χέρια, τις αυτοσχέδες κροτίδες, είναι συγκλονιστική στιγμή που περίπου 20 καροτσάκια από τον 5ο όροφο του νοσοκομείου, από το κέντρο αποκατάστασης, με παιδιά 18 έως 30, κατεβαίνουν για να πάνε να κάνουν ανάσταση στη μικρή εκκλησία του ΚΑΤ, που το 90% αυτών είναι από τροχαία ατυχήματα. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή που την έχω ζήσει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, 15, και καταλαβαίνει κάποιος ότι βεβαίως ο θάνατος είναι το τελικό συμβάν, το πιο τραγικό. Αλλά αν κάποιος δει αυτή την εικόνα, 12 η ώρα τα καροτσάκια να μαζεύονται να κάνουν ανάσταση με νέα παιδιά που δεν μπορούν να κουνήσουν τα πόδια τους στα χέρια τους, καταλαβαίνει κάποιος ότι χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Όχι μόνο για τη μείωση των θανάτων, αλλά και πολλή δουλειά και για τον τρόπο της αναπηρίας, η οποία πρέπει να ταξινομηθεί και πρέπει να γίνει μια καλύτερη, μάλλον κοστολόγηση όχι μόνο στην ανθρώπινη ζωή και στην αναπηρία, και σε όλο το κοινωνικό περίγυρο που υπάρχει. Και άκουσα πολύ σωστά για αυτό για μέτρα που πρέπει να γίνουν γι' αυτό, γιατί σας λέω ένα παράδειγμα, αν δεν τρώω πολύ το χρόνο. Κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα μηχανάκι και χτυπάει την κοιλιά του και κάνει εσωτερική αιμορραγία και φτάνει σε ένα νοσοκομείο μεγάλο και γρήγορα χειρουργείται και κάνει σπληνεκτομή και είναι 30 χρονών, το πιο πιθανό είναι ότι αυτός ο ασθενής θα ζήσει μια φυσιολογικότητα ζωή με έναν εμβολιασμό που θα κάνει κάθε χρόνο και θα προσέχει λίγο και τις λοιμώξεις. Θα κάνει όμως μια τελείως φυσιολογική ζωή. Θα δουλεύει, θα αθλείται, θα κάνει χειροναχτική εργασία.
κάποιος άλλος ο οποίος οδηγεί ένα μηχανάκι και του κόβεται ο αντίχειρας και ο δείκτης. Και άκουσα πολύ καλά τον υποδιοικητή. Καμιά φορά δεν ταξινομούμε αυτές τις κακώσεις ως βαριές κακώσεις, αλλά ως μέτρες ή λαφρές κακώσεις, δεν έχει την ίδια ποιότητα ζωής μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε λιγάκι, νομίζω, όλοι οι φορείς και οι γιατροί περισσότερο, ταξινομώντας όλες αυτές τις κακώσεις, φτιάχνοντας ένα πλαίσιο το οποίο πέρα από την πρόληψη να υπάρχει και μια ανάλυση τι σημαίνει κοινωνικο-οικονομικό κόστος για αυτούς τους ασθενείς. Κύριε Φανδρίδα, έχετε παιδιά. Έτσι. Εσείς τι θα επιλέγατε τώρα, τα παιδιά σας σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να οδηγούν. Έτσι. Οπότε θα σου έρθουν να σου πούνε μπαμπά, θέλω στα 16 θα πούνε να μετακινούμε ότι θέλω ένα μηχανάκι. Έτσι. Και στα 18 θα έρθουν να σου πούνε θέλω ένα αυτοκίνητο. Με όλα αυτά που έχετε δει, συγγνώμη για τον Νίκο, απλά επειδή σε γνωρίζω, με όλα αυτά που έχεις δει, πού θα οδηγούσες το παιδί, σε τι αυτοκίνητο να πάρει, ποια θα ήταν η επιλογή σου, ποιο θα ήταν το κριτήριο επιλογής, το βασικό. Το κριτήριο επιλογής, ακούγοντας και αυτά σήμερα, επειδή γνωρίζω εσάς και τον κύριο Πουναράκη, έτσι που με επηρεάζεται λιγάκι, μάλλον θα πήγαινα σε ένα αυτοκίνητο νεότερου τύπου. Με τις μηχανές έχω ένα πρόβλημα περισσότερο από αυτά που έχω δει. Μπορεί να στενοχωρώ έτσι λίγο τους δικυκλιστές. Είναι οι δρόμοι, είναι η συμπεριφορά των άλλων οδηγών στους δικυκλιστές. Ίσως θα το απέφευγα. Και αυτό που θα έκανα, θα προσπαθούσα να τον μίσω λιγάκι στην οδική συμπεριφορά. Είτε τώρα που τον έχω πάει σε κάποια κάρτ, τα οποία μαθαίνει λιγάκι την οδική συμπεριφορά και νομίζω είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, είτε άλλους τρόπους παρόμοιους. Εγώ με τις μηχανές προσωπικά, αλλά ίσως και από τη δουλειά μου, θεωρώ ότι τα τυχήματα, όχι ότι είναι λιγότερα από τα αυτοκίνητα, ίσως είναι πιο ανεπανόρθωτα. Άστε. Κυρία Καλινέσκου, θα σας μιλήσω στα ελληνικά, έχετε έτσι κι αλλιώς μετάφραση. Ήθελα να σας κάνω αυτήν την ερώτηση από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα. Εσείς ως εκπρόσωπος της, ουσιαστικά την Ευρώπη, είστε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών. Transport Safety Council. Yes, different from the Commission. Πώς βλέπετε τη χώρα μας, βλέποντας τα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων, πώς μας βλέπετε ως οδηγούς και ως συμπεριφορά στους δρόμους? I think that drivers in Greece are pretty similar to drivers in other European countries. I think the problem is the differences in the safety levels could be reflected, by example, by the level of enforcement or the problems that are that Greece is facing with enforcement. Drivers are not necessarily wiser or less prone to mistakes in other countries. It's just the entire environment that will determine the road safety performance at the end of the day, the statistics. In many of the safe countries, for example, Sweden, UK, Norway, they also have a very, they have this safe system approach in which they make sure that the environment, the infrastructure, the car will mitigate the consequences of any errors from the drivers. So I don't see anything particularly wrong with the drivers in Greece. Το συγκεκριμένο σύστημα μας παρουσιάστε στην ομιλία σας, το ISA. Καλά το λέω, ISA. Θα έχει ένα κουμπί απενεργοποίησης, αρχικά. Το επόμενο βήμα είναι να μην υπάρχει αυτό το κουμπί. Yeah, so the system is overridable, as I explained. Some of the systems now either have the button or it is activated through the harder push on the pedal. It's obviously the safety benefits would be higher in the case of a mandatory system, a system that cannot be overridden. But we need to take into account also public acceptance. And this is type of intelligence with the systems that I presented is the middle ground.
between efficiency and public acceptance. And also, before even thinking of mandating a system that is not overridable, you need to make sure that this system works perfectly. And this is at the moment not the case. Thank you very much. Κυρία Στάμου, κυρία Σοφία Στάμου, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Ολυμπίας Οδού. Εντάξει, η Ολυμπία Οδός είναι μία από τους πιο ασφαλείς δρόμους αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Δεν το λέω εγώ, τα λένε τα στατιστικά, όπως είναι και η Αττική Οδός που είναι υπό την επίβλεψή σας, κύριε Κουντρομιχάλη. Εσείς έχετε μία εικόνα για το μείγμα των βλαβών στα αυτοκίνητα. Ας μην μιλήσουμε τώρα για τα τροχεία. Τα αυτοκίνητα που έχουν τις περισσότερες βλάβες, διότι γνωρίζουμε ότι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, όπως είναι ο συγκεκριμένος που εκπροσωπείτε, μόλις ένα αυτοκίνητο έχει μια βλάβη, καταγράφει το γεγονός και πάτε και κάνετε μια πρώτη βοήθεια, τεχνική βοήθεια. Ακριβώς. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Με την παράδοση των νέων αυτοκινητόδρομων πριν από περίπου 2 χρόνια, των 5 νέων οδικών αξιών που προσθέθηκαν στην Αττική Οδό, έχουμε αλλάξει επίπεδο στην οδική ασφάλεια και στην οδική μετακίνηση στη χώρα μας. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει και αυξημένες υποχρεώσεις εκ μέρους μας, εκ μέρους όλων μας και ως οδηγών και όσων εργαζόμαστε στους αυτοκινητόδρομους, γιατί πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε τις νέες συνθήκες, για παράδειγμα πώς οδηγούμε σε μια σύρακα. Αλλά ας απαντήσω το ερώτημά σας. Εμείς στη δουλειά μας, στο πρωτόκολλο, τη ρουτίνα, την καθημερινή, δεν έχουμε να καταγράφουμε τον τύπο του αυτοκινήτου, την παλαιότητά του και τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι άλλη η δική μας αποστολή εκεί. Πρέπει γρήγορα να απομακρύνουμε οποιοδήποτε κινητοποιημένο όχημα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο για να εξασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας. Αυτό είναι η δουλειά μας. Όμως, επειδή τα νούμερα είναι πάντοτε εύγλωτα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες ασφαλείς παραδοχές από αυτά. Για παράδειγμα, στην Ολυμπία Οδό, το τελευταίο 12μηνο, από τον Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περίπου 20.000 συμβάντα. Τι συμβάντα είναι αυτά όταν τα τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο θανατηφόρα και μόνο με υλικές ζημιές, μικρά ατυχήματα, είναι μόλις το 5% από αυτά τα 20.000 συμβάντα. Είναι συμβάντα που αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα στην πλειοψηφία τους, το 62% περίπου. Και κατά δεύτερον είναι οχήματα που έχουν πρόβλημα στο δόστρωμα ή με κάποιο εμπόδιο ή έχουν χυθεί λάδια, ακροή λαδιών από άλλο αυτοκίνητο ή έχει πέσει κάτι στον αυτοκινητόδρομο. Δυστυχώς αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Από τα ακινητοποιημένα ατυχήματα, από το 62% δηλαδή, το 68% είναι βλάβη. Το 24%, αν θυμάμαι καλά, είναι ελαστικό σπασμένο. Και τρίτο στην κατηγορία, τρίτο στη σειρά, έρχεται με 8% περίπου το έλλειψη καυσίμου. Άρα, από αυτά τα νούμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι, χωρίς να αποκλείουμε την περίπτωση να έχουμε και μία βλάβη σε ένα καλοσυντηρημένο ή καινούριο αυτοκίνητο, και εμείς παρατηρούμε αυτό που μας είπε και ο υποδιοικητής προηγουμένως, η επαγγελματική διαστροφή, αν μου επιτρέπετε, να πω, των ανθρώπων που δουλεύουν στους δρόμους, μας κάνει και εμάς να παρατηρούμε κάποιες λεπτομέρειες όπως αυτή. Μου έλεγε ο Δημήτρης Οτζάνος, ο προϊστάμενος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού προχθές, ότι παρατηρεί σε καινούρια αυτοκίνητα και καινούρια και νέα τεχνολογία αυτοκίνητα παλαιά ελαστικά. Φθαρμένα ελαστικά. Είναι ασύνηθες. Εδώ λοιπόν είναι, και το είπατε πάρα πολύ σήμερα, είναι και ευθύνη του οδηγού πια. Αυτό που μας λένε οι συγκοινωνιολόγοι, και να το μαζέψω λίγο, αυτό που μας λένε οι συγκοινωνιολόγοι ότι είναι τα τρία συστατικά της οδικής ασφάλειας που σωρευτικά και τα τρία μαζί πρέπει να συντρέχουν για να έρχεται αυτό που λέμε οδική ασφάλεια, δηλαδή δρόμος, όχημα, οδηγός. Όλοι επισήμαναν σήμερα ότι τώρα πια έχουμε δρόμους. Έχουμε ένα αξιόπιστο οδικό δίκτυο στη χώρα. Η κρίση μας έκανε να αφήσουμε τη συντήρηση του οχήματος. Νομίζω εύκολα μπορούμε όλοι αυτό να το παραδεχτούμε. Να αφήσουμε τη συντήρηση του αυτοκίνητου πιο πίσω, λάθος, γιατί δεν είναι δυνατόν να ανάβουν στην Εθνική Οδό και στους αυτοκινητόδρομους αυτοκίνητα επειδή δεν έχουν λάδι, επειδή ανάβει μηχανή από λάδι, γιατί αυτό δεν είναι μια βαριά συντήρηση. Και βέβαια, αυτό που επισημάνατε όλοι, είναι η ευθύνη του οδηγού, όλων εμάς πια. Οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούμε και γι' αυτό συνεχίζουμε και οι αυτοκινητόδρομοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να κάνουμε και δράση ενημέρωση και ειδοποίηση στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Αλλά ας μην συνεχίσω. Ναι, είναι πολλά που μπορείτε να πείτε. Διότι... εκεί στον Κορινθιακό κόλπο
υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, πλευρικοί άνεμοι. Εκεί πώς, τι μέτρα παίρνετε για να προστατευτεί ο χρήστης, γιατί πλέον έχουμε αλλάξει επίπεδο, έτσι όταν μιλάμε για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σε εκείνο το κομμάτι, έτσι, σαφώς αρχίζουμε να μιλάμε και για τέτοια γεγονότα. Παλιά ήταν ούτε στα όνειρά μας αυτά να τα συζητάμε. Έτσι, πώς προστατεύεται ο οδηγός από τους έντονους πλευρικούς ανέμους. Πολύ ωραία. Θα σας απαντήσω πρώτα το ερώτημα και μετά θα κάνω ένα σχόλιο που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για να... Δεν είναι ο Κορινθιακός το μεγάλο πρόβλημα στην Ολυμπία Οδό. Θα έλεγα ότι είναι ο Σαρωνικός. Δηλαδή, οι μεγάλοι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, βρίσκονται στην περιοχή των Μεγάρων, εκεί που τελειώνουν τα τούνελ, το σύμπλεγμα των σειράγκων της Κακιάς Σκάλας, που τελειώνουν και τα Γεράνια Όρη. Στην πραγματικότητα και αναπτύσσονται όλο το χρόνο σχεδόν δυνατοί άνεμοι. Από πλευράς καιρικών συνθήκων, το πιο δύσκολο κομμάτι πάνω στην Ολυμπία Οδό δεν είναι στη Δυτική Ελλάδα όπως ενδεχομένως να περιμέναμε. Είναι και πάλι στο κομμάτι Ελευσίνα Κόρινθος. Είναι μεταξύ Κινέτας και Αγίων Θεοδώρων, όπου το μικροκλίμα της περιοχής δημιουργεί πολύ συχνά χαλάζι και όπως όλοι ξέρουμε το χαλάζι δεν προβλέπεται. Είναι ένα αυξημένος βαθμός δυσκολίας. Αλλά τι κάνουμε εμείς πάνω σε αυτό. Στα 202 χιλιόμετρα της Ολυμπίας Οδού υπάρχουν 6 μετεωρολογικοί σταθμοί. Συλλέγουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν άμεσα στα δύο κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας δεδομένα της ταχύτητας των ανέμων. Εκεί ο χειριστής του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας παίρνει απευθείας το μήνυμα, πληκτρολογεί και προβάλλει στα VMS, στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, τα αντίστοιχα μηνύματα. Αυτό είναι, θα έλεγα, μία διάδραση που έχει με τον οδηγό και με τις συνθήκες του δρόμου εκείνη την ώρα. Μπορώ να συνεχίσω ή θα με... Βεβαίως μπορείτε. Θα σας έλεγα ότι για να κατανοήσουμε καλύτερα το τι είναι αυτό που λέμε σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, όπως είναι η Ολυμπία Οδός, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι πια στη χώρα μας, ένα πολύ πολύ πυκνό δίκτυο αυτοκινητόδρομων για τα επίπεδα της Ευρώπης, θα σας έλεγα ότι πρέπει να φανταστούμε μια υποδομή με ευφυή συστήματα, έναν εξοπλισμό σύγχρονο και ένα προσωπικό πολύ καλά καταρτισμένο, τα οποία σε συνδυασμό είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να μας φροντίζουν. Αυτό που έχει αλλάξει τη χώρα μας ουσιαστικά, και σε αυτό συμπυκνώνω το μήνυμά μου, είναι ότι έχει αλλάξει η ιδέα της μετακίνησης. Πια κανείς, ξεκινώντας να πάει από την Πάτρα στην Αλεξανδρούπολη, δεν είναι μόνος του, δεν έχει εκείνο το μοναχικό ταξίδι που ό,τι του συμβεί ο Θεός μαζί του, όπως ήταν οι παλιές νέες εθνικές οδοί. Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος έχει κάμερες, ένα πολύ πυκνό δίκτυο καμερών. Μπορεί να μην μας βλέπει ο οδηγός, αλλά εμείς τον βλέπουμε. Και αυτό δεν έχει κανένα κάνει με κατασκοπία. Οι κάμερες είναι κυκλοφορίες. Βλέπουν τη μεγάλη εικόνα του αυτοκινήτου. Τα οχήματα βλέπετε. Ακριβώς, οχήματα βλέπουν, δεν βλέπουν ανθρώπους. Βλέπετε μέσα. Είναι εκεί και μπορούν να επέμβουν πάρα πολύ γρήγορα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι επειδή εξελίσσουμε συνέχεια τον τρόπο που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται αυτόματα, είτε μέσω των ευφυών συστημάτων. Για παράδειγμα, πέφτει η μπάρα πριν από τις σύραγγες που πια υπάρχουν παντού. Πριν ακόμα αναλάβει το χειρισμό ο χειριστής στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, υπάρχουν αυτοματοποιημένες ενέργειες όταν υπάρξει μια απότομη ανάσχεση της ταχύτητας μέσα στη σύραγγα. Αλλά επίσης είναι και ο τρόπος οργάνωσης του αυτοκινητόδρομου. Δηλαδή, στα 202 χιλιόμετρα έχουμε δύο τομείς. Από την Ελευσίνα μέχρι το Ξυλόκαστρο και από το Ξυλόκαστρο μέχρι το τέλος περιμετρικής Πατρών. Αυτοί οι δύο τομείς είναι κομμένοι, κατηγοριοποιημένοι σε μικρότερους υποτομείς που αλληλοκαλύπτονται και σε αυτά τα διαστήματα, σε αυτά τα μικρά κομμάτια, 25 χιλιόμετρων περίπου, περιπολεί ένας άνθρωπος συνέχεια. Άλιστα. Μπορεί να μην τον δούμε λόγω ταχυτήτων, εμείς τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα από το περίπολο, αλλά εκείνο υπάρχει εκεί και φτάνει με αυτόν τον τρόπο στα 13 λεπτά, όταν ο συμβατικός χρόνος είναι μία ώρα. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό με λίγα λόγια είναι ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος έχει και προσωπικό και είναι εκεί πέρα για να βοηθάει και τον οδηγό. Έτσι είναι ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι. Μακάρι να γίνουν όλοι στην χώρα ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι. Η δική μου έτσι άποψη είναι αυτή. Διότι, όπως και να το κάνουμε, η οδική ασφάλεια βελτιώνεται πάρα πολύ πάνω σε αυτό και στη συντήρηση. Θες καλό δόστρωμα, δεν έχει καλά λάστιχα, αλλά δεν έχει καλό δόστρωμα. Να περάσουμε τον κύριο Κουντρομιχάλη, τον υποδιοικητή της Τροχιάς Αττικής Οδού. Εδώ τι να πρωτορωτήσω, δηλαδή. Εντάξει, η Αττική Οδός, ένας δρόμος ο οποίος είναι από τους πιο ασφαλείς, αλλά ίσως και από τους πιο έτσι, βαριά. Τους χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ενώνει ουσιαστικά την Αττική από άκρη σ' άκρη και έχει μειώσει και πολύ τις αποστάσεις.
Θα κάνω έτσι μια ερώτηση πάνω στην ομιλία που είχατε, στην παρέμβαση που κάνατε, σχετικά με κάποιες ενστάσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ξεκίνησε που ισχύει από τον Απρίλιο. Έχετε ενστάσεις ως τροχιά, ως οι άνθρωποι που είστε μέσα ουσιαστικά στη μάχη, την καθημερινή και με τους παραβάτες, αλλά και με την ασφάλεια των οδηγών, διότι οι περισσότεροι σας βλέπουν με τη στολή και φοβούνται. Όχι, θα με γράψει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος σας όμως. Ο ρόλος σας είναι από τη μία να αποτρέψει, αλλά από την άλλη να βοηθήσει τον οδηγό. Και κάθε φορά που μας φωνάζετε τους δημοσιογράφους η τροχιά και μας μιλάτε, το τονίζετε αυτό. Ποιες είναι οι ενστάσεις στο νέο κώδικα? Είπατε ότι είναι πολύ χαμηλά τα πρόστιμα. Ναι, αλλά η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μια οικονομική δυσχέρεια σε κάποιους που μπορεί να πληρωθούν ποτέ αυτά τα πρόστιμα. Όχι. Είπα ότι είναι πολύ χαμηλά τα πρόστιμα όσον αφορά τα φορτηγά. Δηλαδή, ταχογράφη, παραβίαση του ορίου ταχύτητας από το φορτηγό. Δεν υπάρχει πιο βαριά παράβαση. Φορτηγό στην αριστερή. Στην Αττική Οδό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, πάνω σε αυτό που είπατε, στην Αττική Οδό εισέρχονται καθημερινά 250 με 280 χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα. Παράλληλα, το προσωπικό, το αστυνομικό που έχουμε στην Αττική Οδό, έχει να ασχοληθεί με τα γήπεδα, που βρίσκονται παραπλεύρως της Αττικής Οδού και κατά βάση το ΆΚΑ. Έχουμε 4 φορές περίπου την εβδομάδα γήπεδο, με όλα τα μέτρα των ομάδων. Επισήμως έχουμε 2 αεροδρόμια, το Βενιζέλο και το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το οποίο χρησιμοποιεί όλη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Άρα το προσωπικό το δικό μας, πέρα από την τροχονομική αστυνόμευση, λαμβάνει και μέτρα επισήμων. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, έρχεται ένας ξένος ηγέτης στη χώρα, μπαίνουν τα μηνύματα, λέει θα κλείσουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μισή ώρα. Όλα αυτά τα μέτρα για την ασφαλή κίνηση του επισήμου από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο πόλης και κέντρο πόλης μέχρι πίσω, το παίρνει η τροχιά της Αττικής Οδού. Έχουμε ένα προσωπικό λοιπόν πάρα πολύ εκπαιδευμένο, με υψηλό δείκτη επαγγελματισμού. Αυτό υπήρξε πάρα πολλά χρόνια, το ότι η Αττική Οδός αυτή τη στιγμή έχει τόσο μικρό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων για τον αριθμό των αυτοκινήτων που εισέρχονται καθημερινά μέσα και των δικύκλων, είναι ο παράγοντας και του πολύ καλού δρόμου και του εξυγχρονισμού των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως της σκληρής αστυνόμευσης. Παραδοσιακά ήταν ένας δρόμος ο οποίος αστυνομεύεται σκληρά. Όλη η Αττική μπορεί σήμερα το βράδυ να μην έχει αλκοτέστ, η Αττική Οδός θα έχει αλκοτέστ. Είτε στη μεταμόρφωση το χειμώνα, είτε στο Κοροπή το καλοκαίρι, λόγω των πολλών κτημάτων που έχουμε με τους γάμους και όλα τα σχετικά. Και βλέπετε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει, ότι μόλις βγεις από το κόμβο μεταμόρφωσης και πέρα, είτε κατέβεις στην Εθνική Προσπηρέα, είτε ανέβεις στην Εθνική Προσλαμία, αλλάζει και η συμπεριφορά του οδηγού. Γιατί στην Αττική Οδό υπάρχει αντίληψη ότι ο δρόμος αστυνομεύεται και με τα φωτογραφικά ραντάρ, αλλά και τις κάμερες ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας. Και με τα κινούμενα περιπολικά. Τώρα, όσον αφορά τον ΚΟΚ, ο νέος ΚΟΚ κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση σε αρκετά πράγματα. Όντως, κάποιες αλλαγές που γίνανε ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εφαρμογή όμως σήμερα για κάποιες παραβάσεις μας δείχνει ότι ενδεχομένως πρέπει να εξετάσουμε ένα πλαίσιο αναθεώρησής του. Και αυτό είναι το πνεύμα του νόμου, να είναι ζωντανός. Δηλαδή, στην εφαρμογή του, τα προβλήματα που προκύπτουν, να υπάρξει μια παρέμβαση, ώστε να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πω ένα παράδειγμα, πέρα από τον ΚΟΚ. Το 2010 ιδρύθηκε στην ελληνική αστυνομία η ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης. Τότε ήταν και επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί, λόγω της μεγάλων αριθμών ληστείων που είχαμε σε τράπεζες, σε εμπορικά καταστήματα και όλα τα σχετικά. Οι τράπεζες φορακίστηκαν. Βάλανε τα συστήματα με τις πόρτες, με τις φορακισμένες, άλλαξε η φυσιογνωμία του εγκλήματος. Και η ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης άλλαξε τη φυσιογνωμία βράσης της. Άρα το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον ΚΟΚ. Είδαμε ότι αυτή τη στιγμή τα φορτηγά παραμένουν χαμηλές οι ποινές τους. Πρέπει να επανεξετάσουμε την αυστηροποίηση των ποινών στα φορτηγά. Όταν έχουμε συμμετοχή φορτηγών σε τροχαία ατυχήματα τόσο μεγάλη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η εμπλοκή ενός φορτηγού σε ένα τροχαίο ατύχημα συνήθως έχει ολέφρια αποτελέσματα για τους οδηγούς στον γιόταχη. Οι παραβάσεις οι αντικοινωνικές. Οι 6-8 παραβάσεις για το παιδικό κάθισμα και τα κινητά, η χρήση ζώνης, η χρήση κράνους. Δεν έχουμε πρόστιμο σήμερα σε αυτό. Πολύ λογικό στην Ελλάδα της κρίσης να μην έχουμε πρόστιμο. Έχουμε όμως μια μεγάλη επιβάρυνση
του υπόλοιπου κρατικού φορέα, των νοσοκομείων, όπως είπαμε πριν, των ασφαλιστικών εταιριών και μια μεγάλη πίεση προς τους διοικητές τροχέας για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας. Έρχεται λοιπόν ο πολίτης μέσα και τι σου λέει, βάλε μου να πληρώσω ένα πρόστιμο και μη μου παίρνεις τα χαρτιά. Άρα όλα αυτά πρέπει να μπουν ξανά σε μια επεξεργασία, να δούμε κατά πόσο ο νέος ΚΟΚ, σε μερικές παραβάσεις ξαναλέω, δεν είναι όλος ο ΚΟΚ, δεν είναι να απαξιώνουμε όλο το ΚΟΚ, ο οποίος είχε πολύ, σε πολλά πράγματα έχει πολύ θετικές τροποποιήσεις, αν πρέπει όλες αυτά να επανεξεταστούν μέσα από το πλαίσιο και μέσα από την εμπειρία της, της εφαρμογής του μέχρι σήμερα. Δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Κοντρομιχάλη, γιατί φαντάζομαι ότι θα μιλήσετε, θα το ρωτήσετε εσείς πολλά πράγματα. Νομίζω θα είναι αποδείξεις των περισσότερων ερωτήσεων από όλους. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να κάνω στον κύριο Παντονόπουλο από την Εθνική Ασφαλιστική, διότι έχω μια απορία. Ουσιαστικά η αυτόνομη οδήγηση έρχεται. Θα δούμε αν θα έρθει στη μορφή τουλάχιστον που μας λένε ή θα είναι συμπληρωματική στην οδήγηση, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι τώρα. Ποιο είναι το μέλος της ασφαλιστικής αγοράς όταν θα υπάρχει η αυτόνομη οδήγηση, που η αυτόνομη οδήγηση σημαίνει τροχαία ατυχήματα πάρα πολύ ελάχιστα έως και μηδενικά. Μιλάμε σήμερα για την αστική ευθύνη ανεδιτρήτων και από την κυκλοφορία των οχημάτων και από τη λειτουργία τους. Τότε πλέον ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα επισέλθει στον τομέα αυτό. Θα μιλάμε για κάποια άλλη μορφή ασφάλισης. Άρα θα μετακυλήσει την αστική ευθύνη ανεδιτρήτων του οδηγού ιδιοκτήτη των οχημάτων σε αστική γενική αστική ευθύνη, αστική ευθύνη προϊόντος, αστική ευθύνη εταιριών διαχείρισης κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών. Άρα θα δούμε λοιπόν ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα έλθει με την πάροδο του χρόνου, που αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και το νομοθετικό πλαίσιο που σήμερα αφορά το 489 και όλο το νομικό πλαίσιο που, που εφαρμόζεται σε σχέση με την αστική ευθύνη οδηγού ιδιοκτήτη και του ΚΟΚ για τα τροχαία ατυχήματα. Και από εκεί και πέρα η ασφαλιστική ύλη του κλάδου αυτοκινήτων θα μετακυλήσει ένα άλλο κεφάλαιο ασφάλισης, της ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης προϊόντος ή διαχείρισης συστημάτων. Μάλιστα. Είστε σε μια διαργασία, σε μια μελέτη τώρα, το τι έρχεται ουσιαστικά. Μάλιστα. Ναι. Okay. Αλλά αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με την πολιτεία, γιατί θεωρώ ότι επιστρέφονται πάρα πολλά θέματα νομικά, γιατί θα υπάρξει μια περίοδος η οποία θα είναι μεταβατική, δεν θα σταματήσουμε να κυκλοφορούν τα συμβατικά σημερινά αυτοκίνητα τότε και δεν θα σταματήσουν να κυκλοφορούν και τα δίκυκλα, τα οποία δεν μπορούν να είναι αυτόνομα. Που εκεί λοιπόν θα πρέπει να και εκεί θα υπάρχει παρέμβαση του οδηγού ιδιοκτήτη στον τρόπο συμπεριφοράς στην οδήγηση. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος δικό σας. Θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση, ο κύριος Σουζίδης να κάνει μία παρέμβαση. Ναι, το μικρόφωνο. Λοιπόν, καταρχάς ακούστηκαν διάφορα νούμερα τα οποία πράγματι αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποδομές, το 2000 είχαμε 2.103 νεκρούς, δηλαδή 5,75 νεκρούς ανά ημέρα. Σταδιακά μπαίνει στη ζωή μας η Παθέ και η Εγνατία. Φτάνουμε το 2010 με την ολοκλήρωση αυτών των δύο μεγάλων έργων στους 1.258. Δηλαδή 3,5 νεκρούς περίπου ένα ημέρα. Αυτό σημαίνει μία μείωση της τάξης του 36-37%. Το στρατηγικό σχέδιο, ανεξάρτητα αν δεν το υιοθέτησε η πολιτεία και δεν έγινε νόμος του κράτους, προέβλεπε μικρότερη μείωση για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μετά το 10 αρχίζει η κρίση στην Ελλάδα. Μειώνονται πράγματι τα διανυόμενα όχημα το χιλιόμετρα, άρα λοιπόν σαν φυσική συνέπεια μειώνονται περαιτέρω και τα τροχαία ατυχήματα και συνέπειες. Φτάνουμε λοιπόν στο 2014 με 800 περίπου νεκρούς, το 2015 πάλι με 805, το 2016 807 και ξαφνικά το 2017 μειώνονται στους 730, είναι η μεγαλύτερη μείωση μέσα στα χρόνια της κρίσης. Φέτος, παρότι πέρσι ανεβάσαμε πολύ τον πύχη, περιμέναμε να περάσουμε από κάτω, παραδόξως σήμερα έχουμε 580 περίπου νεκρούς, δεν θυμάμαι καλά, και πέρσι αντίστοιχα είχαμε 619, δηλαδή έχουμε 32 λιγότερους από πέρσι, που ήταν μακράν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Αυτό σημαίνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις
οι δράσεις των φορέων που εκπροσωπεί η κυρία Μιλωνά, η ελληνική αστυνομία, κάνουν κάτι ή, εν πάση περιπτώσει, σαν κοινωνία κάνουμε κάτι καλύτερα από ό,τι κάναμε πριν. Δεδομένου, το τονίζω αυτό, ότι η κυκλοφορία από το 2015 και μετά αυξάνεται και αυτά είναι τα στοιχεία από την Ελλάστρο, αν τα έχουμε πάρει. Δεν ξέρω δική σας από την Ολυμπία οδό τι λένε τα στοιχεία, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχω εγώ στη διάθεσή μου και τα έχω σε απόλυτα νούμερα και σαν ποσοστά, αυξάνονται. Άρα κάτι καλό γίνεται και σημασία έχει όχι να επαναποφθούμε, αλλά να συνεχιστεί αυτή η πορεία κάνοντας τέτοιες εκδηλώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρόστιμα, είπατε ότι τα πρόστιμα δεν αυξήθηκαν ή είναι χαμηλά. Τα πρόστιμα αυξήθηκαν στο διπλάσιο, υπό την έννοια ότι καταργήθηκε το 50% έκπτωση μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Είχαμε φοβερές αντιδράσεις αυτό. Άρα λοιπόν, και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι ο κάθε πολίτης σήμερα, ειδικά με αυτή την εποχή, μπορεί να πάει να πληρώσει 350 ευρώ μέσα 10 μέρες. Άρα τα κάνανε ληξιπρόθεσμα και τα φορτώνανε μαζί με άλλα χρέη και τα αγνοούσαν ουσιαστικά. Αυτή ήταν η λογική που έφυγε το πρόστιμο μια σειρά παραβάσεις, όπως αυτές που αναφέρατε εσείς, να μην κουράζω και το ξαναπώ, και μπήκε η αφαίρεση του διπλώματος. Εγώ τουλάχιστον που είμαι καθημερινά στον δρόμο από την Ηλιούπολη στη Βουλή και πίσω, παρατηρώ με γυμνό μάτι, αλλά φαίνεται και από τα συστατικά τα δικά σας, ότι τουλάχιστον η χρήση κράνους έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Για την κυρία εκπρόσωπο που αναφέρθηκε στο παραδείγμα της Σουηδίας και Νορβηγίας, που πράγματι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα έχουμε 12 μήνες χρήστη δικύκλου, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ούτε στη Σουηδία υπάρχει ανάλογη, και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας στην οδηγική, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ο χρήστης δικύκλου είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης πάνω στους δρόμους. Κατά συνέπεια, εμείς χρησιμοποιούμε το δίκυκλο σε καθημερινή βάση και τα διανυόμενα χιλιόμετρα είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννοώ τις βόρειες χώρες. Δεν εννοώ προφανώς Ισπανία ή Ιταλία, εκεί που έχουμε πραγματικά καλούς δείκτες. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγων που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καμία παραβατική ιδιωτική συμπεριφορά που όντως έχουμε και σε αυτόν τον τομέα. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι στην Ελλάδα, ειδικά τους τωρινούς μήνες, ο όγκος των τουριστών που έρχεται είναι περίπου τριπλάσιος από τους μόνιμους κατοίκους της πατρίδας μας. Κατά συνέπεια, αυτό αυξάνει πάρα πολύ και αυτό αποτυπώνεται στις στατιστικές. Οι θερινοί μήνες είναι οι πλέον κόκκινοι μήνες. Και δεν θέλω να πω με αυτό ότι έρχονται και δημιουργούν προβλήματα οι τουρίστες, σε το ανάποδο. Αυτοί έχουν μια άλλη παιδεία, καλύτερη από εμάς. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι χαλαρώνουν λόγω των διακοπών και πραγματικά έχουμε μεγάλη αύξηση στις τάξεις των 80-70, πολλές φορές και παραπάνω νεκρούς το μήνα, ενώ τους άλλους μήνες έχουμε πολύ λιγότερο. Αυτή την παρατήρηση την κάνω με την έννοια να τη λάβετε υπόψη σας σχετικά με κράτη τα οποία δέχονται έναν υπέρμετρο φόρτο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του χρόνου. Το τελευταίο που έχω να πω είναι σε σχέση με τις ασφάλειες. Να φέρουμε σε εσάς. Από τους πρώτους που δεχθήκαμε στην Επιτροπή ήταν εκπρόσωποι από το δικό σας τον φορέα, διότι πιστεύαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούσαμε και θα μπορούσαμε να περάσουμε. Έχετε δηλαδή επικοινωνία με το σύνολο των οδηγών. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε μήνυμα ήθελαμε να περάσουμε, μπορούσαμε να το περάσουμε μέσω εσάς. Υπήρξε μια συνεργασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αποτυπώθηκε στα θετικά αποτελέσματα που ακολούθησαν, ούτε θέλω να ερωποιήσω καμία κατάσταση, όμως ακούμε διαφόρων είδων παράπονα σε σχέση με αποζημιώσεις και τα λοιπά που υπάρχουν από πολίτες οι οποίες υπέστησαν κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Και εκεί πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την απονομή δικαιοσύνης, είναι όπως το περιγράψατε, δηλαδή καθυστερεί πάρα πολύ δικαιοσύνη. Η πρόταση της Επιτροπής μας ήταν να φτιαχθεί να αποσπαστεί μάλλον ένα τμήμα από την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία και να ξέρει ακριβώς, δηλαδή να είναι εκπαιδευμένοι δικαστές οι οποίοι θα ασχολούνται μόνο με τα τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε και να αποδίδεται πιο γρήγορα η δικαιοσύνη, να υπάρχει δηλαδή το αίσθημα της δικαιοσύνης στους ανθρώπους που υπέστησαν ένα ατύχημα, αλλά ταυτόχρονα να απολαμβάνουν και κάποιες αποζημίωσεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο όταν συμβαίνει κάποιο τραγικό δυστύχημα σε μια οικογένεια. Είχαμε τον κύριο Κωστάκη του Παραολυμπιονίκη στην Επιτροπή και τον κύριο Κοϊνάκη, χημικό-μηχανικό, οι οποίοι ήρθαν και μας είπαν πόσο άλλαξε η ζωή τους και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει, το αλλάζουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ αυτή την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Πάνω σε αυτό που είπατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω, επειδή σαν χώρα
Ο θεσμός της οικογένειας επεκτείνεται σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης που ουσιαστικά για την ψυχική οδύνη, μια που μιλάμε για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, περιορίζεται. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και σαν αγορά, αλλά και σε συνεργασία με το ίδιο κράτος, για την αντικειμενικοποίηση των σωματικών βλαβών, γιατί να μην υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο πλαίσιο στην καταβολή του ασφαλίσματος, ειδικά στην ψυχική οδύνη, που δεν υπάρχει αποτίμηση. Και εκεί επάνω λοιπόν να υπάρχει μια αντικειμενική και δίκαιη κατανομή σε περιπτώσεις καταβολής ασφαλίσματος στους δικαιούχους που έχουν τραυματιστεί. Γιατί τώρα το κομμάτι αυτό είναι τελείως ανεξέλεγκτο και πραγματικά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Βέβαια δεν είναι της παρούσης να το σημαίνει. Απλώς το θέτω σαν θέμα, μια που έγινε αυτή η αναφορά. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε σε όλο το εύρος, γιατί τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις αποζημιώσεις θα μπορούσαν να τα βοηθήσουν να δώσουν μέρος χρημάτων από το τιμολόγιο τους ή με κάποιο τρόπο στην οδική ασφάλεια, στην εκπαίδευση που είχαν γίνει τα πάρκα το 2003 από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και που ουσιαστικά τότε ο συγχωρεμένος κ. Κούρτης είχε κάνει κάποια πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Αν μου επιτρέπετε, για να μην το κουράζουμε το θέμα, ελάτε μια μέρα στην Επιτροπή. Ούτως ή άλλως έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε που ήρθαν οι συνάδελφοί σας, να τα ξαναθέσουμε. Και κλείνοντας την παρέμβασή μου, τώρα το θυμήθηκα, αναφέρθηκε η κυρία Μιλωνά, λέγοντας προηγουμένως ότι αν ο δρόμος Πάτρα Ελευσίνα είχε γίνει νωρίτερα, ενδεχομένως δεν θα είχε την τραγική απώλεια στην οικογένειά της. Εγώ κατάγομαι από την Ημαθία. Εμείς χάσαμε 21 παιδιά από τον τόπο που γεννήθηκα, τα χωριά δηλαδή κυριολεκτικά εκεί, στα Τέμπη, επειδή το έργο δεν ξεκίνησε από εκεί που θα πρέπει να ξεκινήσει ενδεχομένως, αλλά κατέληξε εκεί. Τα Τέμπη ολοκλήρωσαν τον δρόμο το Μάιο του 2017. Προφανώς και υπάρχουν στρεβλώσεις. Δεν γίνεται όμως τα οφθαλμοφανή, αυτά που βλέπουμε σαν λάθη, να τα επαναλαμβάνουμε. Ευτυχώς το είπαμε, κατάλαβε πάρα πολύ καλά και έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στους δρόμους. Και εδώ τώρα κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι εκεί που ανάβουν πλέον τα αλάρμ, τα κόκκινα λαμπάκια, είναι στο Πάτρα Πύργος. Γιατί ηρέμησε η υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μεγάλο πρόβλημα εκεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Καλινέσκου, please, θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Yes. I have both a comment and a question, actually, very quickly. And actually, thank you for bringing that up. First of all, I would say yes, of course, there are country-specific conditions and they should be taken into account, but if we look also at other Mediterranean countries with a good climate, we know that there is also a lot of power to wheelers in those countries, and in absolute road fatalities, they perform a bit better, so we can't necessarily blame it on the large number of power to wheelers. But you mentioned the traffic violations committed by other people, by tourists here in Greece, and I immediately thought about the cross-border enforcement directive, which is a European directive already in force since a few years, in which countries and police in different countries cooperate to exchange information on traffic violations and also to send the fines in the respective country of the person who has committed a traffic violation. So I was thinking if countries can cooperate at national level in sending fines and collecting the fines, how come in Greece, if I understood correctly, there is no cooperation? So for example, if the... Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονομάζεται Eurocaris. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών τροχέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως, κάποιες χώρες δεν είναι συμβεβλημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέσα στο Eurocaris, τώρα ενδεχομένως και με την έξοδο δεν ξέρω αν θα συμβεθεί και ποτέ. Και οι ανταλλαγές πληροφοριών που δίνονται, κατά βάση γίνονται μέσω των υπηρεσιών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, με αποτέλεσμα αυτές να είναι χρονοβόρες. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να εντοπιστούν,
Γιατί είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία, η διαδικασία εντοπισμού τους. Συνήθως, αν έχουμε κάποια σοβαρά ατυχήματα και εμπλοκή τους σε κάποια ατυχήματα, γίνεται επικοινωνία μέσω της Europol ή της Interpol. Το σύστημα Eurocaris είναι σε πιλωτική μορφή ακόμα στη χώρα μας και σε κάποιες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βεβαιωθούν παραβάσεις που διαπράττονται από αλλοβαπούς τουρίστες με τα αυτοκίνητά τους. Όταν αυτά είναι νοικιαζόμενα, είτε είναι αυτοκίνητα τα οποία τα παίρνουν για 10-15 μέρες, εφόσον μας προσκομίσει τα συμβόλαια η εταιρεία νοικιάσεων, τα οποία και σε αυτές πολλές φορές δεν κρατάνε αριθμούς διαβατηρίων, δεν κρατάνε αριθμούς διευθύνσεων, παρά μόνο γράφουν το όνομά του και το ξενοδοχείο το οποίο διαμένουν, εκεί πέρα πια δεν μπορεί η κλίση να χρεωθεί πουθενά. Okay. Κάποια ερώτηση. Ο κύριος Τσάδαρης. Α, η κυρία Μιλωνά, συγγνώμη, κύριε Τσάδαρη, είχε ζητήσει νωρίτερα λίγο το λόγο. Εγώ θα ήθελα να παρουσία όλων να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής, τον κύριο Ουρσουζίδη, να φέρει στο θέμα της Επιτροπής πρακτικά ζητήματα, όπως τέθηκαν από τον κύριο Κουτρομιχάλη, που ενδεχόμενα να μην έχουν συμπεριληφθεί στην τροποποίηση του ΚΟΚ, θέματα όπως είναι με τα αυτοκίνητα χρονομίσθωσης ή το θέμα με τις διασυνοριακές μεταφορές και καταστάσεις, οι οποίοι κάνουν τους οδηγούς να είναι υπότροποι και ασίδωτοι, γιατί επιτέλους το θέμα της αστυνόμευσης, της τροχονομικής αστυνόμευσης, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που δεν έχει αντιμετωπιστεί στη χώρα μας όπως θα έπρεπε και η αστυνομία πρέπει να υποστηριχθεί πραγματικά στη σωστή κατεύθυνση, είτε είναι με εξοπλισμό, είτε είναι με εκπαίδευση, αλλά και με μέτρα. Αυτό ήθελα να παρακαλέσω ο κύριος Σουζίδη να φέρετε στην Επιτροπή σας αυτό το ζήτημα και να μας ενημερώσετε σαν Ινστιτούτο και εμάς και τους ανθρώπους του αυτοκινήτου που είναι εδώ και αγωνιούν και αγωνίζονται πραγματικά να περνάνε σωστή πληροφόρηση. Αυτό σας ευχαριστώ. Φυσικά και κάτι τέτοιο το ζητούμε και δημόσια στο προτείνω. Απλά θέλω να πω ότι ο νόμος προβλέπει την επανάληψη της παράβασης και είναι αυστηρότερος. Προβλέπεται από τον απλά, δεν υπάρχει το μέσο να το παρακολουθήσετε. Αυτό είπατε. Ακριβώς. Υπάρχει η ηλεκτρονική εφαρμογή που να καταχωρούνται όλες αυτές οι παραβάσεις. Πρόβλεψη στον νόμο υπάρχει. Υπάρχει. Στο εξάμεινο. Είναι υποτροπή. Απλώς αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και να αρθείτε. Και με μεγάλη χαρά να τα καταθέσετε αυτά που είπατε και εδώ. Ούτως ή άλλως είχα σκοπό να το κάνω. Επίσης, κύριε Σουζίδη, αν μου επιτρέπετε, ίσως θα πρέπει να καλέσετε και κάποιους δημοσιογράφους και τους δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Πιστέψτε με, έχουν πολλά να σας πούνε σε ό,τι αφορά και την εκπαίδευση των οδηγών, διότι εμείς ταξιδεύουμε πάρα πολύ, βλέπουμε πάρα πολλά, βιώνουμε πάρα πολλά και ίσως μπορούμε να συμβάλλουμε λίγο, όπως και στο να μεταφέρουμε στον κόσμο από ένα άλλο πρίσμα, από μια πιο ευχάριστη νότα, από τα κείμενά μας ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Αυτό πρέπει να μεταφερθεί σε ό,τι αφορά την παιδεία, την οδική ασφάλεια κτλ. Το να γράφουμε βαρύγδουπους τίτλους ότι μην τρέχετε γιατί μπορεί να σκοτωθείτε, okay. Ο άλλος το απορρίπτει κατευθείαν. Είναι ψυχολογικό κιόλας. Το να διαβάζουμε ένα κείμενο αυτοκινητικό όμορφο και μέσα από εκεί να περνάς μηνύματα για την οδική ασφάλεια, υποσυνείδητα λειτουργεί πάρα πολύ δυνατά και ειδικά στα νεότερα παιδιά. Με χαρά νομίζω όλοι οι συνάδελφοι να έρθουμε να τα συζητήσουμε. Έτσι. Το γνωρίζω, ναι. Ωραία. Ο κύριος Τσάδαρης. Καταρχάς, επειδή σε λίγες ώρες όλοι εμείς θα είμαστε φορείς μετάδοσης των μηνυμάτων που έχουν προκύψει από αυτό το φόρουμ, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αν θέλετε να ευαισθητοποιήσετε κάποιον γύρω σας για το θέμα της οδικής ασφάλειας, να προτάσετε την παραπληγία και όχι το θάνατο. Με το θάνατο δεν φοβίζεται ο άνθρωπος, γιατί έχουμε μεγαλώσει έχοντας συνυφασμένη την ιδέα του θανάτου μέσα στη ζωή μας. Ένα. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σουζίδης, ότι έχουν βελτιωθεί οι δρόμοι και έχουμε πλέον ένα πιο συγχωρητικό οδικό περιβάλλον, αυτό είναι ως ένα σημείο αλήθεια. Γιατί? Γιατί στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, οι οποίοι πράγματι έχουν βελτιωθεί, εκεί έχουμε με βάση τα στατιστικά ένα 5-7% των σοβαρών τροχαίων. Το 70% και πλέον των σοβαρών τροχαίων είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και το υπόλοιπο είναι στους επαρχιακούς δρόμους. Και εκεί ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Αυτό το λέω για να ξέρουμε τι θα λέμε προς τα έξω. Ίσως πρέπει να τα διατυπωθήσουμε και εκεί τους δρόμους. Εννοείται. Επίσης, και κλείνω σε αυτό, για την μείωση των νεκρών και των βαριά τραυματισμένων, ευθύνεται και η βελτίωση της παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων. Γιατί αν δείτε το ποσοστό των εμπλοκών, η μείωση δεν είναι αντίστοιχη με τη μείωση των νεκρών και των βαριά τραυματιών.
γιατί έχει βελτιωθεί η παθητική ασφάλεια. Εάν εμείς λοιπόν πιστέψουμε ότι αυτή η μείωση οφείλεται μόνο στο ότι βελτιώθηκαν οι δρόμοι, βελτιωθήκαμε και εμείς σαν άνθρωποι και σαν οδηγοί, έχουμε πάει και σε ένα λάθος μονοπάτι. Άστε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ερωτήσεων, θέλω να ρωτήσω την κυρία Καλινέσκου, την οποία καλωσορίζω και εγώ και την ευχαριστώ για την τοποθέτησή της, εάν μέσα στις εισηγήσεις της Επιτροπής της, τουλάχιστον προς τους κατασκευαστές αυτοκινήτων ή προς την ευρωπαϊκή κοινότητα, είναι η ύπαρξη, η τοποθέτηση συστημάτων μέσα στα αυτοκίνητα που να απαγορεύουν την τηλεφωνική επικοινωνία την ώρα που το αυτοκίνητο κινείται. Ένα. Που να απαγορεύουν την κατασκευή αυτοκινήτων με χρώμα. Πείτε λίγο πιο αργά, γιατί γίνεται και η μετάφραση παράλληλα. Που να απαγορεύουν τον χρωματισμό αυτοκινήτων με χρώματα που εν δυνάμει μπορούν να γίνουν χρώματα παραλλαγής, δηλαδή να γίνουν ένα με το περιβάλλον. Που να απαγορεύουν τα τασάκια και τους αναπτήρες μέσα στα αυτοκίνητα, ώστε οι οδηγοί να μην καπνίζουν, όχι μόνο γιατί οδηγούν ανάπηροι, αλλά γιατί επιβαρύνεται η όρασή τους και η αναπνοή τους. Ακόμα που να περιορίζουν και την ένταση των ηχοσυνόλων, γιατί ένας οδηγός που οδηγεί με ψηλή ένταση στο ηχοσύνολο, είτε ακούγοντας μουσική, είτε ακούγοντας ειδήσεις, αποκόπτεται από το περιβάλλον. Άρα γίνεται ένας επικίνδυνος οδηγός. Και για να το κλείσω, τελευταία ερώτηση στον κύριο Κουτρό Μιχάλη. Ταξιδεύοντας στην Αττική Οδό από 2-6 φορές την ημέρα, βλέπω πολλές φορές αυτοκίνητα τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα. Αυτό που εμείς στη δημοσιογραφική αργό λέμε παρτάλια. Αυτοκίνητα δηλαδή που δεν κάνουν ούτε για σκραπ και είναι και ανασφαλώς φορτωμένα. Ως επιτοπλίστων, χωρίς να γίνω ρατσιστής, είναι αυτοκίνητα Ρωμά. Αυτά τα αυτοκίνητα γιατί δεν τα ακινητοποιούν άμεσα στον πρώτο σταθμό, στην πρώτη διασταύρωση. Okay, ευχαριστώ πολύ. Μισ Καλινέσκου. Yes. So the first question related to distracted driving, yes, to mobile phone use in the cars. And among the measures that the Commission is now proposing, there is also the distracted driving detection. This is one of the elements that was in phase two or phase three because the technology is not yet mature. But yes, there is this proposal that we support of having a technology inside the car that would recognize if the driver is not paying attention to the road, if he is distracted. But of course, the technologies are not very, very well developed yet in that sense. Regarding the color of the cars, I am not aware of any proposal in that sense of banning certain colors that have low visibility, because of course there are some minimum requirements on the lighting on the car. And I believe you may now know more about this, but we are not aware of any proposal in that sense. Also for the smoking inside the car, of course it's also a distracting factor, not only a dangerous one. There is no European initiative in that sense, but I know that I'm quite sure that some member states have legislated on their own where smoking is allowed. Banning, for example, smoking in all public places and also adding cars to it, but it's a matter of national legislation and not European. Thank you very much. Για αυτό που είπατε, στην Αττική Οδό κατά μήκος του δικτύου της, στους παράπλευρους οδούς υπάρχουν πάρα πολύ πρόχειροι και χρόνοι καταβλισμοί Ρωμά. Ο υπάλληλος των διοδίων της Αττικής Οδού δεν έχει την αρμοδιότητα από τον νόμο να απαγορέψει σε κανέναν την είσοδο. Άρα λοιπόν υποχρεωμένος είναι, εφόσον του πληρώσει το αντίτιμο του διοδίου, να ανοίξει την μπάρα και να μπει μέσα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι δύο οι ενέργειες που γίνονται. Ο υπάλληλος θα μας ενημερώσει ότι ένα κακοφορτωμένο όχημα μπήκε στα διόδια. Αν το περιπολικό είναι κοντά, πάει το περιπολικό ή κινητοποιείται τέλος πάντων από όπου είναι, ή το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας από τις κάμερες θα το εντοπίσει κάποια στιγμή και θα μας δώσει σήμα να το εντοπίσουμε, να το σταματήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι η Αττική Οδός έχει περίπου 20 εξόδους.
Είναι 50 χιλιόμετρα, ανά 2 χιλιόμετρα περίπου υπάρχει έξοδος. Άρα δεν μπορείς, αν το περιπολικό βρίσκεται, δεν σας λέω να βρίσκεται μακριά, στο αντίθετο ρεύμα να βρίσκεται, μέχρι να βγει, να αναστρέψει από τα βιώδια, να ξαναμπεί μέσα, ενδεχομένως έχει βγει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει που ακινητοποιούμε οχήματα κάκο φορτωμένα, τα οποία τους βεβαιώνουμε τις παραβάσεις και τα συνοδεύουμε εκτός αυτοκινητόδρομου, είτε με τη συνοδεία του περιπολικού στην πρώτη έξοδο, είτε με όχημα Inter-American που συνεργάζεται η Αττική Οδός, την επόμενη μέρα θα ξαναμπεί μέσα χωρίς πινακίδες. Μάλιστα. Ναι, και να κλείσουμε με την παρέμβαση του κ. Φανδρίου. Ήθελα να μιλήσω λίγο, γιατί είναι μια ευκαιρία η παραπληγία που ακούστηκε. Ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίες στη χώρα, παρόλο που οι ηλεκτρονικές καταγραφές αναπτύσσονται δύσκολα, αλλά αναπτύσσονται κάπως, οι υπηρεσίες στη χώρα υπάρχουν. Αυτό που πιστεύω δεν υπάρχει, και μιλάω τώρα για τα τροχαία και τα ατυχήματα και τους ασθενείς τραυματίες, είναι η διασύνδεση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και είναι μια φοβερή δουλειά αυτό το πράγμα, το οποίο θα είναι η αστυνομία, το Υπουργείο Υγείας, το ΕΦΚΑ. Οι ασθενείς όταν σπάνε το πόδι, το χέρι, πάνε εκεί να πάρουν την άδειά τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες βεβαίως, τα κέντρα αποκατάστασης, το οποίο τι θα γίνει αν γίνει ένα συντονιστικό τέτοιο έργο καταγραφής. Η πληροφορία θα είναι φοβερή όσον αφορά την έρευνα και τις προβλέψεις και τον τρόπο σχεδιασμού, αλλά θα είναι και μια αληθινή ουσιαστικά αποτύπωση της πραγματικότητας, που τώρα μπερδεύεται. Παίρνει κάποιος μια γνωμάτευση, πάει να πληρωθεί από την Εθνική Ασφαλιστική, παίρνει άλλος μια άδεια από το ΕΦΚΑ. Εργασιακά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι συγγενείς που βοηθούν ένα τραυματία που το πόδι χειρουργήθηκε 4 φορές και δεν κόλλησε, και αυτή είναι μέσα στο κοινωνικό-οικονομικό κόστος. Άρα είναι μια ευκαιρία να γίνει μια διασύνδεση, πιστεύω, και συμφωνώ με την παρατήρηση αυτή. Ωραία, νομίζω ακούστηκαν σημαντικά πράγματα. Μια διευκρίνηση ακόμα. Ναι, βεβαίως. Και να κλείσουμε έτσι. Ναι. Ακούω πράγματα, πρέπει να τοποθετούμε και να μην φανεί ότι ήμουν παρόν και δεν αντέδρασα. Από αυτή την έννοια τώρα. Σαφώς. Πάρτε λίγο το μικρόφωνο να σας ακούμε. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του κόστους, επειδή ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή το 2015, έχει να κάνει από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργεί ένα ατύχημα, οι εργατοώρες που χάνονται πριν και μετά το ατύχημα, από την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, από το ΕΚΑΒ, από την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τις δικαστικές διανέξεις που ανοίγουν, από την απώλεια διάθεσης για εργασία από τις οικογένειες που χάνουν. Όλα αυτά παραμετροποιούνται. Υπάρχει μια πραγματική κατάσταση, όπως την αποτυπώνει η ελληνική αστυνομία, και εγώ πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία αποτυπώνει όλα τα θανατηφόρα τουλάχιστον. Δεν υπάρχει θανατηφόρο που να μην καταγράφεται, γιατί ακούγονται διάφορες τέτοιες απόψεις και πρέπει να απαντιούνται. Εξάλλου, η απόκληση μεταξύ ελληνικής αστυνομίας και Ελστάτ είναι μικρή, δηλαδή 730 δώσατε εσείς πέρσι, 744 έδωσε η Ελστάτ. Όμως εκεί προσμετράνε και έναν γεωργικό ελκυστήρα που πέφτει μέσα στο χωράφι, που δεν είναι στο δρόμο, σαν τροχαίο ατύχημα, ενώ δεν είναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια προσέγγιση από όλους, υπηρετούμε ένα σκοπό, μπορεί να ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, όμως η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όλους σας. Άλλωστε, οι περισσότεροι που ήταν στην Επιτροπή μας μέσα από τις διαδικασίες τους γνώρισαν. Από εδώ, αλλού δεν μπορούσα. Ένας υπαρχιώτης από τη Βέρεια θα μπορούσε να τους ξέρει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ χρήσιμα πράγματα. Βεβαίως θα βρισκόμαστε και μετά τη συνέχεια του φόρουμ να τα πούμε και ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.